Μίσμο είναι ο βελτιωτικός οίκος της Nissan, που υπογράφει όλες τις γρήγορες εκδόσεις αλλά και τα αγωνιστικά της. Στην Ελλάδα όμως, η Νίκ Γιώτα Θεοχαράκης διαθέτει την Nissan Sport Team, μια ιστορία πάνω από 30 χρόνια, όπου σε αγώνες εκείνης της εποχής και πρωταθλήματα, όπως το Ράλι Ακρόπολης, με 55 ειδικές διαδρομές, οδηγεί όπως ο Σάλωνεν, ο Μέτα, ο Γιώργος ο Μοσχούς, ο Κέρκλαντ και ένα σωρό άλλοι, συγγνώμη να ξεχνάω κάποιον, σερβίραν τα αυτοκίνητα τα αγωνιστικά Έλληνες μηχανικοί, σε συνδυασμό βέβαια με τους μηχανικούς της Nissan. Datsuntor. Πάντα λοιπόν υπάρχει αυτό το ανήσυχο πνεύμα, πίσω από το οποίο κρύβεται ο Τάκης Θεοχαράκης, ο οποίος μπορεί να μην έχει στρίψει ποτέ αγωνιστικό αυτοκίνητο, αλλά έχει πολύ μεγάλο μεράκι με τους αγώνες. Και πάντα ψάχνει να βρει, με τους συνεργάτες του βέβαια, να δώσει κάτι καινούριο, ιδιαίτερα στα νέα παιδιά. Αυτό που λείπει σήμερα από τους ελληνικούς αγώνες είναι ένας ενιαίος θεσμός με ένα προσιτό αυτοκίνητο, ασφαλές, ίδιο για όλους, που θα βάλει νέο αίμα στο χώρο. Αυτό σίγουρα μπορεί να το προσφέρει η Nissan Sport Team. Ένα αυτοκίνητο σαν το Nissan Micra είναι σίγουρα ιδανικό. Τα ξέρω τα τεχνικά βέβαια, αλλά καλύτερα στα ακούσουμε από τον ειδικό. Πήραμε ένα Micra 1200 τρικύλινδρο, να το κάνουμε όσο πιο ασφαλές γίνεται για να μπορεί να ανταπεξέλθει στους ελληνικούς αγώνες. Αλλάξαμε τις βάσεις μηχανής, δίσκο πλατό, τετράφτερο το οποίο δεν θα το καταλάβει και κανείς. Το κορονοπίνιο το οποίο η μονάδα περιστροφής ήταν γύρω στα 260, έβγαζε δηλαδή 260 χιλιόμετρα και είναι στα 170. Από εκεί και πέρα έχουμε την ανάρτηση, ζαντολάστιχα, φρένα δεν χρειαστήκανε καθόλου, καμία τροποποίηση ούτε καν σωληνάκια, roll cage, πυρόσβεση, ζώνες ασφαλείας, καθίσματα bucket, το τιμόνι βέβαια και τελικά έχουμε ένα αποτέλεσμα ασφαλές, όμορφο και με χαμηλό κόστος. Προσιτό αυτοκίνητο, εύκολο, διασκεδαστικό. Η πρώτη αίσθηση μπαίνοντας στο αυτοκίνητο είναι ενός καθαρόιμου αγωνιστικού. Διακόπτες για το ρεύμα, για την πυρόσβεση, μπάγκετ καθίσματα, ζώνες 4 σημείων, roll cage, αγωνιστικό τιμόνι και φύγαμε. Τι λείπει τώρα? Ο Κώστας δίπλα.